Καλησπέρα συναδέλφοι και συνάδελφοι. Μεταφέρουμε και εμείς στους αγωνιστικούς τους αγωνιστικούς χαιρετισμού από του εργαζόμενου του κλάδου του Φαρμάκου. Εγώ στα με Σταθουλόπουλο Στάθης, είμαι πρόεδρος του Κλαδικού Συνδικάτου Φαρμάκου Αττικής. Είναι λογικό ότι αυτή την περίοδο συζητιέται πολύ έντονα, είναι το προσκήνιο, οι ελλείψεις των φαρμάκων, οι τραγικές για όλες τις λαϊκές οικογένειες να βρουν φάρμακα για τα παιδιά τους και γενικότερα για τις ασθένειες που αντιμετωπίζουν από τις ιώσεις. Βέβαια, οι παράλληλες εισαγωγέ που πολύ δεν γνωρίζετε τι σημαίνουν. Και απ' την άλλη, αυτό που σχεδόν κρύβεται, τα τεράστια κέρδη των φαρμακοβιομηχανιών, των φαρμακαποτικών, των φαρμακείων. Δεν ήταν τυχαίο ότι σε συνέντευξη που έδωσαν ομολόγησαν ότι από το 2009 μέχρι το 2020 πραγματοποίησαν 0,77 δις και τεράστια κέρδη. Αυτά τα κέρδη διαμορφώθηκαν πάνω στις δικέ μας πλάτες με την εντατικοποίηση, τις ατέλειωτες υπερορίες, τα επαναλαμβανόμενα ατυχήματα, την αμφισβήτηση των δικαιωμάτων μας και έχουν το θράσος σήμερα να μας λένε ότι δεν μπορούν να υπογράψουν την κλαδική σύμβαση γιατί θα θέσει σε κίνδυνο τι επιχειρήσει του κλάδου. Οι εργοδότες του κλάδου είχαν και έχουν τη στήριξη όλων των κυβερνήσεων, προσπάθησαν να καλλιεργήσουν αυταπάτες και ιδεολογήματα, προκειμένου οι εργαζόμενοι του κλάδου να στηρίξουν τα σχέδιά τους ή έστω να δώσουν ανοκή. Στα χρόνια της χρήσης έλεγαν «Βάτε πλάτη, δεν βλέπετε τι γίνεται στους άλλους κλάδους. Μη μιλάτε, είμαστε καλά εδώ» μην διακριτικοί τα και δικαιώματα. Σήμερα μας καλούν να βάλουμε πάλι πλάτη για να γίνουν πιο ανταγωνιστικές οι να μην κινδυνεύσουν οι τεράστιες επενδύσεις που ήδη έχουν ανακοινωθεί με χρήματα δικά μας από το Ταμείο Ανάκαμψης. Θεωρούν υπερβολικό τις απαιτήσει που έχουμε με την υπο... για την υπογραφή κλαδικής σύμβασης, την κατοκύρωση του σταθερού χρόνου Δευτέρα έως Παρασκευή, η υπερβολή είναι η επαναφορά των τριετιών και του κατώτατου μισθού στα 950 ευρώ. Ένα είναι καθαρό. Το αποτέλεσμα όλων αυτών των πολιτικών που εφαρμόστηκαν είναι πλέον πολύ σε κάθαρο στα μάτια των εργαζομένων. Το ζούμε καθημερινά με την αγωνία αν θα ανταποκριθούμε στους αυξημένου λογαριασμούς της ΔΕΗ, του φυσικού αρίου, των καψίμων, την ακρίβεια στα τρόφιμα, στις ανάγκες στο παιδιών μας, στην υγεία και στο φάρμακο. Γι' αυτό σε όλους τους χώρους δουλειά αποτελεί πρώτο θέμα συζήτησης. Υπάρχει αγανάκτηση, οργή, προβληματισμός για το πού θα πάει αυτή η κατάσταση. Το κλαδικό συνδικάτο, τα επικρισιακά σωματεία του κλάδου μπήκαν μπροστά στη μάχη, οργάνωσαν αγώνες, πραγματοποίησαν αγωνιστικές κινητοποιήσεις με στάσεις εργασίας όπως την Μπέγερ, όπου σε όλες τις βάρδιες το ποσοστό άγγιξε πάνω από στην τέμο που με αφορμή απόλυση πρωτοπόρου εργαζόμενου για την ίδρυση επικυρισιακού σωματείου, δύο στάσεις εργασίας δεν τόλμησε να μπει ένας εργαζόμενος. Η τέμο απασχολεί πάνω από 1.230 εργαζόμενου. Στη ΦΑΜΑΡ με τα πέντε εργοστάσια, τη μάχη να υπογραφεί η κλαδική σύμβαση και η συμμετοχή να ξεπενάει το 70%. Στις φαρμακαποθήκες, όπου τα προηγούμενα χρόνια σχεδόν όσους προστοσταστούσαν στη διάλυση του Πενθήμερου και Οχτάωρου μπήκαμε μπροστά και εμποδίσαμε αυτή την εξέλιξη. Η εργοδοσία βλέποντας αυτή τη στάση του συνδικάτου πιέστηκε, αναγκάστηκε να δώσει σημαντικές αυσίσεις σε αρκετούς χώρους δουλειά να εμποδίσουμε να καταργήσουν και εκτιμένα δικαιώματα του κλάδου. Συνεχίζουμε μαχητικά σε αυτή την κατεύθυνση αγωνιστικές κινητοποιήσεις για τη διεκδίκηση επικρισιαχών συμβάσεων, για αυσίσεις ουσιαστικέ με βάση τα προβλήματα που έχουμε, για το μεγάλο ζήτημα της κλαδικής σύμβασης, να προκυρήσουμε νέα κλαδική απεργία όταν στις 23 Ιουνίου μετά από 20 χρόνια, η απεργία που προκυρήσαμε είχε θετικά αποτελέσματα. Αυτή η διαδικασία δεν είναι εύκολη. Γνωρίζουμε ότι έχουμε πολύ δρόμο για να μπορέσουμε να αποσπάσουμε και να κατοκυρώσουμε κατακτήσει. Όμω είναι καθαρό για τη μεγάλη πλειοψηφία των εργαζομένων που συμμετείχαν στι αγωνιστικές κινητοποιήσει ότι δεν υπάρχει άλλο δρόμο. Απαραίτητε προποθέσει για να νιώσουν οι εργαζόμενοι από κούμπι το συνδικάτο του ήταν ότι μπήκαμε μπροστά σε κάθε πρόβλημα που αντιμετώπιζε. Είτε αφορούσε αυξήσεις, είτε απολύσεις, τη μάχη για την υπογραφή επικρισιακών συμβάσεων και άλλα. Πραγματοποιήσαμε εκατοντάδε συνελεύσει σε χώρου δουλειά, περιοδίε, συσκέψει, συναντήσει με τα επικρισιακά σωματεία με στόχο το κοινό βηματισμό για τι μάχε που δώσαμε και θα δώσουν. Συζητήσαμε ζωντανά με όλου του εργαζόμενου για την αναγκαιότητα σήμερα να μπούμε μπροστά για την υπεράσπιση των δικαιωμάτων μας και τη διεκδίκηση νέων κατακτήσεων. Αυτή είναι η μεγάλη κατάκριση για τον κλάρο του φαρμάκου. Ότι προσπαθούμε να συζητήσουμε με όλους τους εργαζόμενους, να οργανωθούμε και αυτό είναι ο τρόπος για να αντιμετωπίσουμε την ενιαία επίθεση της εργοδοσίας και των κυβερνήσεων. Είναι σοβαρή κατάκτηση για το κλαδικό συνδικάτο ότι δεν είχαμε γραμμή στήχηση των δικών μας συμφερόντων με τα συμφέροντα της εργοδοσίας. Είχαμε γραμμή σύγκρουσης, αντιπαράθεσης με την προσπάθεια που έκαναν. Είχαμε γραμμή αντιπαράθεσης και με δυνάμεις που στο κλάδο μας εκράζονται από το κλαδικό Συνδικάτο των Ιατρικών Επισκεπτών και της Ομοσπονδίας που όλα αυτά τα χρόνια έβαλαν πλάτη να περάσουν τα σχέδια της εργοδοσίας. Όπως οι ιατρικούς επισκέπτες που το μόνο που έκαναν ήταν να διαπραγματεύονται για τους όρους των αποζημιώσεων ή την τακτική τους που βάλανε πλάτη να περάσουν όλοι οι αντιασφαλιστικοί νόμοι και το επικουρικό ταμείο να μετατραπεί σε επαγγελματικό με αποτέλεσμα οι συντάξιούχοι να γνωρίσουν απόλυε 80% της συντάξης, 64% περικοπή του ΕΦΑΠΑΤ και κατάργηση άλλων δικαιωμάτων. Οι συνάδελφοι συναρρεύσεις. Οι εργαζόμενοι του κλάδου πορεύτηκαν μαζί με χιλιάδε εργαζόμενου στι μεγάλε μάχε που δώσαμε όλα τα προηγούμενα χρόνια. Στι μάχε για να μην πάρουν τα σπίτια των λαϊκών οικογενειών, τι απαγορεύσει των κυβερνήσεων, τι μεγαλειώδει απεργίε και βέβαια μα έδωσαν χαρά οι αγώνε που εκτελήθηκαν σε πάρα πολλού χώρου δουλειά όπω στου στην e στην Κόσκο, στη Λάρκο, στα Πετρέλα, καρβάλας, και υπάρχει μεγάλος κατάλογος εκπαιδευτικού, υγειονομικού και σε άλλους κλάδους. Αυτοί οι αγώνες μας έδωσαν κουράγιο, μας γέμισαν, τελειώνω, μας γέμισαν περηφάνεια για την τάξη μας και δείχνουν το δρόμο που πρέπει σήμερα να πορευτεί το εργατικό κέριο της χώρας μας. Είναι πλέον ώρα να γίνει αλλαγή σελίδα για να κάνουμε πράξη ότι το εργατικό κέριο της Αθήνας πρέπει να περάσει στα χέρια των εργαζομένων. Ευχαριστώ.